αυτών των δύο ομάδων, γιατί αυτές οι δύο ομάδες από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση του Champions League. Ο χαρακτηριστικός ήχος εισερχομένων κλήσεων στην τρέλα που μας έχει πιάσει όλους με τα κινητά μαρτυρά τα φύλαθλα αισθήματα του κατόχου με τι άλλο, το σήμα κατά τεθέν, τη σφραγίδα της ομάδας. Ο ύμνος του Παναθηναϊκού είναι αυτός. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Η ιστορία όμως του Ολυμπιακού αποκαλύπτει άλλα για τον ύμνο του. Το σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισαν οι γκρίζες ζώνες με τη βοήθεια του ιστορικού της ομάδας Κωνσταντίνου Μπαρμπή φέρνει στο φως τον ένα και μοναδικό, άγνωστο στις νεότερες γενιές, ύμνο των Ερυθρολεύκων. Αστράπη με το άσπρο το χρώμα, κόκκινη λάμψη σκορπάει ο κεραυνός, όλα ενωμένα στου Πειραιά το χώμα, τρίαμβος νίκη Ολυμπιακός. Φτερά στα ποδάρια, καρδιά μες στα στήθια, που γράψατε θριάβους σαν παραμύθια. Είμαι συγκινημένος πολύ τώρα, γιατί ειλικρινά είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Ό,τι έλεγε ήταν με ζουμί που λέμε. Με το χρώμα, με όλα αυτά τα πράγματα. Κόκκινη λάμψη, σκορπάει ο κεραυνός, είναι το άσπρο, το κόκκινο και το άσπρο. Και όλα αυτά. Εμείς τον ύμνο του Ολυμπιακού δεν τον ακούγαμε μπαίνοντας στο γήπεδο. Τον ακούγαμε πρώτα μέσα στα ποδητήρια και τον τραγουδούσαμε μεταξύ μας για να τονώσουμε το ηθικό μας. Να δώσουμε τα χέρια και να βγούμε έξω, να παλέψουμε για την νίκη. Για να ανακαλύψουμε την ιστορία του ύμνου του Ολυμπιακού, πρέπει να ταξιδέψουμε πολλά χρόνια πίσω. 1931. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη διαγράψει θριαμβευτική πορεία, οι Ερυθρόλευκοι έχουν ήδη αποκτήσει το προσωνύμιο θρύλος. Εκείνη μάλιστα τη χρονιά, το 1931 δηλαδή, οι αλλεπάλληλες νίκες του Ολυμπιακού που τον ανέδειξαν πρωταθλητή είχαν κατά σύμπτωση το ίδιο σκορ, 3-1. Γεγονός που και αυτό με τη σειρά του είχε συνεπάρει τον φύλαθλο κόσμο της ομάδας. Πολύ λογικό, θα έλεγα αναπόφευκτη, αναπότρεπτη, φυσιολογική συνέπεια ήταν κάποιος επιφανής χειριστής της πένας της εποχής εκείνης να συγγράψει τον ύμνο του. Και αυτός είναι ο ύμνος που συνέγραψε το φθινόπωρο του 1931 ένας από τους κορυφαίους συγγραφείς εκείνης της εποχής, ο Μίμης Βασιλιάδης, για να τον μελοποιήσει σύντομα, μετά από ένα μήνα περίπου, από την συγγραφή του λιμπρέτου του ύμνου, ο Γιάνγκος Λαοτάρης. Ένας Εκεί και οι δύο είχαν μόλις βγει από το γήπεδο και κατηφόρησαν τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πανευτυχής για την νίκη της ομάδας τους επί της ενώσεως Παγκρατίου, το σκόρ ήταν μεγάλο, 4-1. Κατηφόριζαν λοιπόν τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και μαζί τους βεβαίως περπατούσε πάρα πολλοί κόσμος. Και κατέβαινε όλος ο κόσμος εκεί και παίρνει, άρε σύλλογος μεγάλος, λέει. Το αρπάζει ο Οικονομίδης και λέει, σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Εγώ είχα ένα κουτί τσιγάρα, γιατί τώρα το έχω αλλάξει σε κάποιον ζουπουράκι και εγώ σωθώ. Και έγραψα, έκανα ένα πεντάγραμμα και έγραψα από κάτω. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Μέχρι να το τελειώσει, να φτάσουμε κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο τέλος, κοντά στο Ποτεσίγον, εγώ το είχα γράψει. Του λέω, ξέρεις κάτι, ό,τι είπες
με ρήμα για τον Παναθηναϊκό, το έχω κάνει τραγούδι του, λέω. Μου λέει, Πασίνα, έτσι του το είπα, τρελάθηκε ο οικονομήρης. Ο σύλλογος μεγάλος δεν υπάρχει άλλος, γίνεται δισκάκι, μπαίνει στα γήπεδα και κατακτά τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και χιλιάδες φίλοι, μόλις δουν τριφύλλοι, σύντρο λένε ο Παναθηναϊκός. Από το προσωπικό αρχείο του δημοσιογράφου Τάσου Κοντογιαννίδη, η δισεύρετη εκτέλεση που ακούμε τώρα με τη συμμετοχή του Λέανδρου Παπαθηνασίου έχει τη δική της ιστορία. Παναθηναϊκέ, πρωτάθλη της όλα τα σπορπαντό. Εγώ στην ορχήστρα μου είχα τότε το Λέαντρο, τον πατέρα Τσβίγη και το Τρίο Μπελκάντο, μόνιμα. Έπρεπε να το κάνω δίσκο που το είχαμε παραγγείλει κιόλας και μπαίνουμε στο στούντιο και είναι... Δεν το ξέρω εγώ, ήταν εκεί οι τέσσερις Ολυμπιακοί. Και το λένε μια φορά τον ύμνο, το λένε δύο φορές τον ύμνο, το λένε τρεις φορές τον ύμνο, όλο κάποιος έκανε ένα λαδάκι και στο τέλος κλαίγανε. Πάμε ξανά να βγει. Δίσκος είναι, δεν είναι. Θα μείνει αυτό. Και κλαίγανε στο τέλος. Γιατί μας πειλατεύεις, λέει. Δεν σας πειλατεύω, λέει. Εμείς είμαστε Ολυμπιακοί, λέει τώρα. Και ο Παπαθανασίου ήταν Ολυμπιακός κι αυτός. Μετά το είπε ο Γιατζής. Και τους γλίτωσε αυτούς. Και χιλιάδες φίλοι, μόλις δουν τριφύλλοι, ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός. Μου φαίνεται, και δεν είναι εγωιστικό αυτό που θα πω, άλλωστε δεν φταίω εγώ απλώς τον ερμηνεύω τον ύμνο. Μου φαίνεται ότι είναι ο ερώτερος ύμνος που έχει γραφτεί για ποδοσφαιρική ομάδα. Εντύπωση έκανε καταπληκτική. Και το περίεργο της υποθέσεως ήταν ότι έχει πουλήσει και πάρα πολύ μικρά δισκάκια της εποχής εκείνης, μικρά δισκάκια, δεν είπε CD. Τα μικρά δισκάκια πουλάγε κάθε εβδομάδα περίπου. Όταν κέρδιζε η ομάδα, περίπου 10.000 δισκάκια και όταν έχανε η ομάδα, σπάγαν 10.000 δισκάκια και έτσι είχαμε πουλήσει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες δισκάκια τέτοια. Δισκάκια βεβαίως, οι CD σήμερα δεν πούλησαν και δεν πουλούν μόνο οι ύμνοι. Η μουσική ιστορία των δύο ομάδων είναι πολύ πλούσια, αφού μέσα σε μια στιγμή, όπως συνήθως συμβαίνει με κάτι που συνεπέρνει, έτσι ακριβώς συνέβη και με τους ύμνους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Μέσα σε μια στιγμή λοιπόν, οι μεγάλες στιγμές στην πορεία των δύο ομάδων έγιναν τραγούδι, τραγουδήθηκαν. Πάρτε για παράδειγμα το 1984. Ο Παναθηναϊκός φτάνει στα ημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών. Πάω, σ' αγαπάω. Πάω, σ' αγαπώ. Εντάξει, είμαστε φίλοι τώρα, τότε με τον Νίκο, με τον Νίκο τον Καρβέλα και με την Άννα και ξεκίνησε ένα βράδυ έτσι, άρχισε αυτός αυθόρμητο όπως είναι. Θέλει να κάνω αυτό, να κάνω αυτό. Έκανε ρυθμό και τα λοιπά. Λέει, θα κάνουμε αυτό το τραγουδάκι. Μπορούμε, ναι. Και μετά μαζευτήκαμε σε ένα στούδιο στο Λεωφόρο Μεσογείο και έγινε το τραγούδι. Μέσα σε δύο μέρες γίνανε όλες τις διαδικασίες. Ξέρεις τι λένε να δακρύζεις όταν κάποιος το χαρίζει. Να νομίζεις πως πετά. Η έμπνευση της στιγμής για ένα σημαντικό για εκείνον γεγονός έφεραν το μουσικό Μανώλη Ιφαντή, γιο της μεγάλης δόξας του Ολυμπιακού Ηλία Ιφαντή και τη γυναίκα του στο στούντιο την επομένη της κατάκτησης του φετινού πρωταθλήματος από τους Ερυθρολεύκους. Έκτο συνεχές πρωτάθλημα όπως και τότε, 1954, 55, 56, 57, 58, 59. Την εποχή δηλαδή που ο πατέρας του έγραφε ιστορία στον Ολυμπιακό. Αυτά λοιπόν λέει η ιστορία για τις άγνωστες ή λιγότερο γνωστές ιστορίες των ύμνων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και θα ήθελα να πω ακόμη μια φορά για να μην παρεξηγηθώ και όλοι μας να μην παρεξηγηθούμε ότι ο λόγος που σε αυτό το ρεπορτάζ ασχοληθήκαμε μόνο με τις ιστορίες των ύμνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ο λόγος λοιπόν είναι το γεγονός, αν θέλετε, ότι αυτές οι δύο ομάδες συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς στο φετινό Champions League.
Να μείνουμε στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Συνεχώς αντίπαλοι επί δεκαετίες. Όπως αντίπαλοι ήταν και οι παίκτες τους. Ο Μίμης Δωμάζος και ο Κώστας Πολυχρονίου ήταν οι απέναντι, οι αντίπαλοι, αρκετά χρόνια στο γήπεδο σε όλα τα μάτς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Σήμερα λοιπόν αυτοί οι απέναντι, 40 χρόνια μετά, ξαναβρίσκονται σε ένα μικρό ερασιτεχνικό γήπεδο, όχι μόνο για να θυμηθούν εκείνες τις παλιές στιγμές, αλλά και για να δώσουν τα στοιχεία εκείνης της αντιπαλότητας, εκείνης της εποχής. Της εποχής που ήθελε οι μεταγραφές να γίνονται για μια πορτοκαλάδα, για μια φανέλα ή για ένα εισιτήριο από την Παιανία στους αμπελόκηπους πάντα με το λεωφορείο. Αυτοί λοιπόν οι απέναντι στέκονται και απέναντι σε κάποιους νέους παίχτες που περιγράφουν τη σημερινή εποχή του ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός. Για χρόνια ήταν οι απέναντι, οι αντίπαλοι, τα παιδιά της Αλάμας που κατάφεραν να την κάνουν γήπεδο. 40 χρόνια μετά συναντιούνται. Είναι πλέον μαζί, απέναντι, σε μια άλλη εποχή ποδοσφαίρου. Όταν παίζαμε... Το φάουλ! Ξέρω ο κόσμος. Είμαι Ολυμπιακός και φανατικός, μπορώ να πω. Εντάξει, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Ήρθα στον Παναθηναϊκό και ήταν η ομάδα που ήμουν από μικρός. Πιστεύω ότι οι ποδοσφαιριστές μεταξύ των ομάδων του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού έχουμε τρομερές σχέσεις. Και μιλάμε στο τηλέφωνο με παίκτες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Αλλά πιστεύω ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο ξεχνούνται όλα αυτά. Όντως υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα το να κερδίσει η ομάδα σου. Εγώ το έχω βιώσει πάρα πολλές φορές αυτό όταν έπαιζα με τον Παναθηναϊκό. Το συνέστημα που σου δημιουργούν οι φίλαθλοι όλη τη εβδομάδα πριν παίξεις, μας κάνει με τον Παναθηναϊκό ή με την ΑΕΚ. Θέλοντας και μη, εκτός κι αν είσαι τελείως. Ένας άνθρωπος που να μην έχει αισθήματα, ρε παιδί μου, να είσαι τελείως αδιάφορος, δεν σε επηρεάζει. Η κόντρα είναι για μια μισή ώρα όσο διαρκεί ο αγώνας. Μετά, εκ των πραγμάτων δηλαδή, πρέπει να είμαστε φίλοι, αλλά όχι μόνο ότι επειδή παίζουμε στην Εθνική θα είμαστε φίλοι, είναι ότι τα ξεχνάμε όλα από το παιχνίδι. Ένας που καλύτερος μου φίλος είναι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Δεν υφίσταται Ολυμπιακός αν δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Μας είχε κάνει περήφανος και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, επειδή είναι ένας ισχυρός αντίπαλος και μια μεγάλη ομάδα. Με κόσμο πολύ και αυτή η ομάδα, με μεγάλη ιστορία και αυτή η ομάδα. Και πιστεύω ότι αυτά τα δύο, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, εγώ δεν τα βλέπω ότι δεν εχθροί. Κατάλαβες, απλώς εγώ πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα δεν θα υπήρχε ή δεν θα υπήρχαν τόσα πράγματα γύρω από αυτό αν δεν υπήρχε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ο καιρή, ο ήθη. Και οι καιροί άλλαξαν και τα ήθη σίγουρα στο ποδόσφαιρο. Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει είναι το ενδιαφέρον μπροστά σε ένα πέναλτι. Θυμάμαι τους παλιούς δημοσιογράφους, Φουντουκίδη, Γιακογιάννη,
που μίλαγαν για την εκτέλεση του πέναλτι, το ενδιαφέρον που δείχναμε όλοι κλπ. Και πραγματικά κάποιος δείχνει να εκτελείται όταν πρόκειται να χτυπηθεί ένα πέναλτι. Το σίγουρο είναι ότι ο τερματοφύλακας και ο επιτιθέμενος εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα πριν την εκτέλεση του πέναλτι μοιάζουν να έχουν μια επαφή μεταξύ τους σαν μια μονομαχία βγαλμένη από άλλες εποχές. Γιατί μέσα σε μια στιγμή η ιστορία μπορεί να καταγράψει το όνομα του ενός ή του άλλου. Όπως για παράδειγμα του Ρομπέρτο Μπάτσιο, που για ένα χαμένο πέναλτι κατέληξε να γίνει διαφημιστικό σποτ. Ή του Νίκου Χριστίδη, που πέρασε στην ιστορία, του παλιού τερματοφύλακα της ΑΕΚ, που πέρασε στην ιστορία ως σπεσιαλίστας στις αποκρούσεις των πέναλτι. Κακώς. Η αλήθεια είναι ότι στις τρεις ιστορίες που θα δείτε σήμερα μιλούν τρεις τερματοφύλακες, οι οποίοι προσπάθησαν τη δεδομένη στιγμή να εξορκίσουν το φόβο απέναντι στον εκτελεστή και στην εκτέλεση από τα 9 μέτρα, αλλά και προσπάθησαν τη στιγμή τη δεδομένη που έπρεπε να αποκρούσουν ένα πέναλτι να δουν το τέρμα τους τόσο μικρό ώστε να μην αφήσουν την μπάλα να περάσει. Στο ποδόσφαιρο, αποστολή του τερματοφύλακα είναι να μην αφήσει την μπάλα να περάσει ανάμεσα από τα δοκάρια του που απέχουν 7 μέτρα και 32 εκατοστά και έχουν ύψος 2 μέτρα και 44 πόντους. Με τους αμυντικούς στο παιχνίδι τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Χωρίς αυτούς όμως και με έναν παίκτη να σουτάρει ανενόχλητος από τα 9 μέτρα. Και είναι ο Παναθηναϊκός κυπελούχος για το 94. Παναθηναϊκός συνεχίζει το σε ένα εύστοχο πέναλτι κρίνονται αγώνες, πρωταθλήματα και κύπελλα. Η εκτέλεση της εσχάτης των ποινών θεωρείται σχεδόν σίγουρο γκολ και οι παίκτες που την κερδίζουν πολλές φορές πανηγυρίζουν προκαταβολικά. Ελάχιστοι σκέπτονται ότι ο τερματοφύλακας όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά σε κάθε παιχνίδι περιμένει εκείνη ακριβώς τη στιγμή για να γίνει ο ήρωας του αγώνα. 16 Μαρτίου 1977. Η ΑΕΚ σε μια κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια παίζει την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλου UEFA με την αγγλική Queen's Park Rangers. Η Ένωση βάζει 3 γκολ, ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα και το ακολουθεί παράταση. Ένα λεπτό πριν τη λήξη της και ενώ τίποτα δεν έχει αλλάξει, ο προπονητής της ελληνικής ομάδας, βλέποντας το παιχνίδι να οδηγείται στην διαδικασία των πέναλτι, βγάζει τον άσο που έκρυβε όχι στο μανίκι, αλλά στον πάγκο. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο περνά στον αγώνα έναν έμπειρο και καταξιωμένο παίχτη που έχει 3 ολόκληρα χρόνια να παίξει στη βασική ενδεκάδα. Τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα Νίκο Χριστίδη. Δόθηκε λοιπόν εντολή σε μένα που έλεγε: κύριε Χριστίδη, περάστε μέσα και είστε υποχρεωμένος να μην αποτύχετε. Ο Φάντροπ ήξερε τι έκανε. Ο Χριστίδης ήταν σπεσιαλίστας στα πέναλτι την εποχή του Άρη. Αλλά το ρίσκο και μόνο του να μην έχει χρησιμοποιηθεί σχεδόν 2 χρόνια και να παίζει κατευθείαν εκείνη την ημέρα. Ήταν εκπληκτικό. Η έμπνευση που θα έλεγα, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, once in a lifetime, δηλαδή τέτοια έμπνευση έχεις μια φορά στη ζωή σου και η πετυχαίνει, ή πετυχαίνει, δεν πετυχαίνει και το μένει στην ιστορία. Τα 3 πρώτα πέναλτι και από τις 2 πλευρές είναι εύστοχα. Στο 4ο όμως, ο παίκτης που εκτελεί για λογαριασμό της ΑΕΚ πετάει την μπαλά out. Η Φιλαδελφία παγώνει. Τότε ο Νίκος Χριστίδης παίρνει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια και δίνει ραντεβού με την ιστορία. Σε 7 δέκατα του δευτερολέπτου όλο αυτό το κλίμα, όλη αυτή η ατμόσφαιρα αλλάζει και γίνεται ισχυρότερη από τη στιγμή που μπήκα μέσα. Ήταν η απόκρουση, δηλαδή τόσο χρόνο ήθελε η μπάλα από τα 9 μέτρα να πάει στην προς την εστία, 7 δέκατα του δευτερολέπτου αμέσως άλλαξαν. Μετά από 2 πέναλτι, στο 7ο πέναλτι έγινε η δεύτερη απόκρουση. Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας που επί 3 χρόνια έβλεπε τα παιχνίδια της ομάδας του από τον πάγκο γίνεται ο ήρωας του αγώνα. Αποκρούει 2 πέναλτι και χαρίζει στην ΑΕΚ τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διάκριση στην ιστορία της. Την πρόκριση στους 4 του κυπέλου UEFA. 25 χρόνια μετά, ο Νίκος Χριστίδης θυμάται εκείνη τη βραδιά με την ίδια ψυχραιμία με την οποία την έζησε. Εκείνη τη στιγμή να συγκεντρωθεί σε αυτό που κάνει. Πρέπει να παίξει με τα 10 δευτερολέπτο. Πρέπει να παίξει με πολλές πιθανότητες. Και πάνω απ' όλα, ήθελα να κερδίσω. Είχες την εντύπωση βλέποντάς τον ότι για τον ίδιο δεν συνέβαινε τίποτα. Mm. Ότι δεν ήταν κάτι το ξεχωριστό. Ήταν ένας αγώνας στον οποίο μπήκαμε να παίξουμε. Αυτό εισέπρατες βλέποντας το πρόσωπό του. Και ίσως τελικά αυτή η ηρεμία του κιόλας να μεταδόθηκε και στους υπόλοιπους παίκτες. Εγώ μετά το παιχνίδι
Πήγα σπίτι μου, έφαγε και κοιμήθηκα για να έρθω την άλλη μέρα να κάνω προπόνηση. Και μάλιστα θυμάμαι, μου τηλεφώνησε ένας φίλος μου και μου λέει ότι γλεντάει όλη η Ελλάδα για αυτό που έκανες και εσύ θα μείνεις μέσα. Λέω, θα μείνω γιατί έχω αύριο προπόνηση. Ο Χριστίδης δεν ήταν τυχερός. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο όταν δουλεύεις σκληρά και παίζεις ποδόσφαιρο με το μυαλό και την καρδιά σου. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ πέρασε στο πάνθεον των μεγάλων πορτιέρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τότε που ένας άλλος ποδοσφαιριστής ξεκινούσε για να γράψει τη δική του ιστορία. Μέγας ο Σαργκάνης, ένας γητευτής των πέναλτι, διότι όχι μόνο απέκρουε συχνά σε πολλές ομάδες στις οποίες βρέθηκε, αλλά εκτελούσε κιόλας με ξεχωριστή χάρη. Αυτό έδειχνε βεβαίως ότι έχει σιδερένια ατσάλινα νεύρα και πολλές φορές έγινε και εκτελεστής, κάτι που έχει σημαδέψει την καριέρα του. Δεν υπάρχουν συχνά goalkeepers οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτό το μεγάλο ρίσκο να εκτελέσουν πέναλτι. Αρχικά πρέπει να σου πω ότι η θέση που έπαιζα όταν το ξεκίνησα το ποδόσφαιρο ήταν σαν δεξιμπακ. Έπειτα πέρασα στόπερ, έπαιξα λίγο στα χαφ, αλλά από εκεί και πέρα έβλεπα ότι δεν τα κατάφερνα τόσο καλά και αποφάσισα να γίνω τερματοφύλακας. Όλο αυτό το διάστημα όμως είχα κάποιο χειρισμό στα πόδια και όχι με τα χέρια. Σημείο και μετά, σήμερα θα έχει πετύχει πολλά περισσότερα γκολ, αλλά σταμάτησε διότι θεώρησε τον εαυτό του μη ψύχραιμο σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Για την ιστορία των πέναλτι, σε αυτό εδώ το στάδιο, το 1995, παίχτηκε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Όχι μόνο γιατί ο Βαζέχα, που λέγαμε πιο πριν, ευστόχησε από τα 9 μέτρα σε νεκρό χρόνο και χάρισε το κύπελο στον Παναθηναϊκό. Ούτε γιατί ο καταλογισμός της εσχάτης των ποινών στο τελευταίο λεπτό του αγώνα προκάλεσε επεισόδια εντός και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Αλλά γιατί στην περίπτωσή μας, με τη φανέλα της ΑΕΚ, έπαιζε ένας πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Σαραβάκος. Το γήπεδο βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, είχε μια ειδική ψυχολογία για τον Σαραβάκο. Όλοι κοίταζαν προς αυτόν. Και ότου θαύματος, στο πέμπτο λεπτό, η ΑΕΚ κερδίζει πέναλτι με εκτελεστή τον Σαραβάκο εναντίον του Παναθηναϊκού. Σαβέσκι που απέφυγε δύο αντιπάλους, ο Σαβέσκι ανοίγει για τον Σαραβάκο. Σαραβάκος ελευθερώνεται, θεαματικό πέσιμο και ο διαιτητής δίνει πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν που κερδίζει ο Δημήτρης Σαραβάκος το 13ο λεπτό του αγώνα. Όλο το κήπεδο φώναζε ρυθμικά τέρμα του Σαραβάκου και μάλιστα για παράδειγμα του Παναθηναϊκού έβγανα και σύνθημα αυτοσχέδιο Μιτσάρα Βαζέλα, πέτα τη φανέλα. Ο Σαραβάκος κοίταξε τα παπούτσια του, κοίταξε τον αγωνιστικό χώρο με ένα βλέμμα απλανέστα, λέγε κανείς. Δημήτρης Σαραβάκος απέναντι από το Γιώζε Βάντσικ στο πέναλτι του 51ου τελικού και η μπάλα είναι out. Για δεύτερη φορά άτυχος Σαραβάκος, η πρώτη το περασμένο Σάββατο στον αγώνα με τον Πανιόνιο, όταν δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το πέναλτι. Η δεύτερη τώρα στο 13ο λεπτό του μεγάλου τελικού. Η μπάλα έφυγε πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια, out. Και βεβαίως όλοι πανηγύριζαν, με εξαίρεση ασφαλώς τους οπαδούς της ΑΕΚ που ήταν εξαιρετικά πικραμένοι και δεν ήξεραν αν ο Σαραβάκος θα στόχισε εσκεμμένα ή όχι. Στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών, ανάμεσα στη Στεάου Αβουκουρεστίου και την Μπαρτσελώνα, η ιστορία κατέγραψε ένα ξεπέραστο ρεκόρ στα πέναλτι από έναν άγνωστο μέχρι τότε τερματοφύλακα. Ο Ρουμάνος Χέλμουντ Τουγκαντάμ θα έλεγε κανείς ότι έμοιαζε να είναι βγαλμένος από αμερικάνικο κόμικ. Σαν ένας από αυτούς τους ήρωες με υπερφυσικές δυνατότητες. Σε εκείνο το παιχνίδι ο Ρουμάνος τερματοφύλακας, ο Ντουκαντάμ, είχε πιάσει 4 πέναλτι, το ένα μετά το άλλο. Σε έναν μέτριο τελικό, ίσως τον χειρότερο τελικό της ιστορίας. Και χάρισε ένα κύπελο το πουθενά στην Στεάουα, τη μοναδική ομάδα ανατολικού μπλοκ μέχρι τότε που είχε καταφέρει κάτι παρόμοιο, μέσα στην Ισπανία, κόντρα σε μια Μπαρτσελόνα των δισεκατομμυρίων, με όλους τους ποδοσφαιριστές να είναι Ρουμάνοι, κάτι το οποίο πλέον στη σημερινή εποχή να είναι από μια χώρα που οι ποδοσφαιριστές είναι απίθανο, και αυτά όλα χάρη στα χέρια του πανύψηλου αυτού γίγαντα, ο οποίος έπιασε 4 πέναλτι. Κάτι το εκπληκτικό με την έννοια του ότι συνήθως στη διαδικασία των πέναλτι, ακόμα και 2 άμα πιάσει, θεωρείσαι ήρωας. Αυτή ήταν η βραδιά του. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Ακούστηκαν πάρα πολλά από το ότι ο Τσαουσέσκου του πυροβόλησε το χέρι μέχρι το ότι τον σακατέψανε για να μην ξαναπέξει μπάλα. Ο ίδιος τα διέψευσε όλα αυτά στη συνέχεια. Απλούστατα, μερικές φορές και ιστορίες χρειάζονται τον μύθο για να ζήσουν. Απλώς ο άνθρωπος δεν αντιπατώ το πολύ ξεχωριστό. Απλώς όλα μαζί βρεθήκαν στην καριέρα του μαζεμένα. Όλες οι νεράιδες του ήταν εκεί την μία νύχτα.
Όσοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο ξέρουν πολύ καλά ότι το να αποκρούσεις ένα πέναλτι βολίδα από τα 9 μέτρα δεν είναι ούτε εύκολο ούτε συνηθισμένο πράγμα στο ποδόσφαιρο. Πόσο μάλλον όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει σε ένα ντέρμπι χωρίς αύριο, στο τελευταίο λεπτό και εκτός έδρας. Για τον παλιό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, τον Γιώσεφ Βάντσικ, το να αποκρούσει ένα πέναλτι στο 90 ήταν κάτι παραπάνω από ένα όνειρο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ημιτελικός κυπέλλου Ελλάδας 1995. Τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού, ο Ίβιτς με τον Καλιτζάκη πέφτει κάτω ο Σέρβος, πέναλτι και πάλι ο Νικάκης, η τελευταία φάση του αγώνα που θα κρίνει και ποια ομάδα θα περάσει τα ημιτελικά. Όχι πριν το παιχνίδι, αλλά λίγες μέρες πριν το παιχνίδι είχα όνειρο ότι να πιάσω πέναλτι στο 90. Αλλά δεν είχα μέσα στο όνειρο σε ποια ομάδα να το πιάσω. Και στα πόδια του Αλεξανδρή, τύχη του Ολυμπιακού, αλλά ο Βάντσικ σώζει. Βράδυ που ήρθα σπίτι, είπα στη γυναίκα μου, είδες που σου έλεγα, κάποτε στο 90 να πιάσω πέναλτι. Διατηρεί την νίκη για τον Παναθηναϊκό και την πρόκριση της ομάδας των Πρασίνων στα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας. Εκείνο το πέναλτι έστειλε τον Παναθηναϊκό στον παράδεισο του κυπέλλου και τον Ολυμπιακό στην κόλαση της απογοήτευσης. Ο Βάντσικ, ο γίγαντας με την καρδιά μικρού παιδιού, ακόμη και χωρίς τη φόρμα του τερματοφύλακα, όταν ανοίγει τα χέρια του μπροστά στο τέρμα, προκαλεί το ίδιο δέος που προκάλεσε τότε στον Αλέκο Αλεξάνδρη. Τσάρτας, Ιβάντσικ, out. Την ώρα της εκτέλεσης του πέναλτι, το τέρμα σου φαίνεται πιο μεγάλο, πιο μικρό ή το ίδιο? Για τερματοφυλάκα φαίνεται μεγάλο, αλλά για αυτόν που το σουτάρει φαίνεται μικρό.